Σήμερα είμαστε εδώ και γίνουμε επιπλέον λόγο. Για να πούμε δυνατά όχι και στον υπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στη γειτονιά μας. Όχι στη συμμετοχή και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, αλλά και σε οποιονδήποτε πόλεμο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Σήμερα καταραίει σαν χάπινος πύργος ο εφησυχασμός που στέλνουν η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα ότι η ενεργότερη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανοτοϊκά σχέδια και στην αντιπαράθεση ΝΑΤΟ-Ρωσίας προσφέρει τάχα σιγουριά στο λαό και συλλογική ασφάλεια στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι τα πάντα κρέμονται από μια κλωστή στο έλαφος των ανταγωνισμών οι οποίοι οξύνονται. Τα χωράκια του πολέμου, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία βγάζουν τα κανόνια τους σε πρώτο πλάνο για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές, για να έχουν τον πρώτο λόγο στη μοιρασιά της πίτας. Αυτό που χθες παρουσιαζόταν ως δύσκολο να συμβεί, σήμερα ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Ήταν θέμα χρόνου με το έφεκτο υλικό που συσσωρεύουν χρόνια τώρα οι ανταγωνισμοί στην περιοχή να ανάψει αυτή η φωτιά του πολέμου. Με την επέμβαση στην Ουκρανία, η αστική τάξη της Ρωσίας υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μονοπωλίων της από την ατομική περικύκλωση που τα απειλεί. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η Ουκρανία δεν βρίσκεται καθόλου μακριά από εμάς. Αυτό το ξέρουν καλά το ΝΑΤΟ, όλες οι κυβερνήσεις που μετέτρεψαν την Ελλάδα σε στρατιωτικό κόμπο απέναντι στη Ρωσία και σε ορμητήριο και ανατολικές εφορμήσεις την Ανατολική Μεσόγειο. Η εμπλοκή της Ελλάδας τον επικίνδυνο ανατολικό σχεδιασμό δεν είναι μόνο πρακτο έργο. Είναι στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης και την επιλετούν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου πενδεύοντας το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Για τα συμφέροντά της, η αστική τάξη μετατρέπει τη χώρα σε θήτη και τον ελληνικό λαό σε θύμα των ανταγωνισμών. Και δεν είναι μόνο κίνδυνος να αποτελέσει η Ελλάδα σαν ποιοτικό στόχο. Είναι και οι συνέπειες που υφίσταται ο λαός από την όξυνση των ανταγωνισμών που αποτελεί και την αιτία του πολέμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επέμβαση της Ρωσίας δεν διεξάγεται για την ευημερία των λαών. Δεν γίνεται για να έχουν φθηνότερο πετρέλαιο τα λαϊκά νοικοκυριά, να έχουν φθηνή πρόσβαση στην ενέργεια, τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πόλεμος γίνεται για να κερδίσουν ακόμα περισσότερο οι λίγοι, τα μονοπόλια, οι επιχειρηματικοί κολοσσοί που ελέγχουν τους αγωγούς του φυσικού αερίου του πετρελαίου, οι έμποροι των όπλων και φυσικά οι μεγάλοι τραπεζίτες. Κανένας υπεραλιστικός πόλεμος δεν έφερε φθηνό ρεύμα, ικανοποίηση των λαϊκών αγκών. Κέρδη για τους λίγους έφερε αύξηση τιμών, απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Καμία επανάβαση λοιπόν. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης μας να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Ο λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει από την εμπλοκή τα εγκληματικά σχέδια των αμερικανοατολικών στην υπεραλιστική αντιπαράθεση ΝΑΤΟ και Ρωσίας.